τέχνη δίψα για το ιδεώδες. Θεωρώ απαραίτητο να προσδιορίσω πώς αντιλαμβάνομαι τον τελικό σκοπό της τέχνης. Γιατί υπάρχει η τέχνη; Ποιος τη χρειάζεται; Την έχει πράγματι τη ανάγκη κανείς; Τα ερωτήματα αυτά τα θέτει όχι μόνο ποιήτες, αλλά και κάθε άνθρωπος που αγαπά την τέχνη ή ο σε εισαγωγικά καταναλωτής κατά την τρέχουσα έκφραση που είναι και ενδεικτική για τη σχέση της τέχνης με το κοινό της τον 20ο αιώνα. Αυτό το ερώτημα το θέτουν πολλοί στον εαυτό τους και ανάλογα με τη σχέση που έχει κανείς με την τέχνη δίνει και τη δική του απάντηση. Ο Αλεξάνδερ Μπλοκ είπε κάποτε ότι ο ποιητής δημιουργεί ομορφιά από το χάος. Ο Πούσκιν πίστευε ότι ο ποιητής έχει το χάρισμα της προφητείας. Κάθε καλλιτέχνης έχει τους δικούς του νόμους που δεν είναι υποχρεωτικοί για κανέναν άλλον. Εν πάση περιπτώσει γίνεται σαφές ότι σκοπός κάθε τέχνης εκτός αν απευθύνεται στον καταναλωτή σαν εμπορεύσιμο αγαθό είναι να εξηγήσει στον ίδιο τον καλλιτέχνη και στους γύρω του γιατί ζει ο άνθρωπος, ποιο είναι το νόημα της ύπαρξής του. Να εξηγήσει στους ανθρώπους για ποιο λόγο εμφανίστηκαν σε αυτόν τον πλανήτη ή τουλάχιστον να τους θέσει το ερώτημα. Για να αρχίσουμε με την πιο γενική άποψη Μπορούμε να πούμε ότι ο αναμφισβήτητα λειτουργικός ρόλος της τέχνης έγκυται στη μετάδοση γνώσης. Μια γνώσης που εκφράζεται σαν σοκ, σαν κάθαρση. Από τη στιγμή που η Έβα έφαγε τον καρπό του δέντρου της γνώσης, η ανθρωπότητα καταδικάστηκε να παλεύει ασταμάτητα για την αλήθεια. Πρώτα-πρώτα, όπως γνωρίζουμε, ο Αδάμ και η Εύα ανακάλυψαν πως ήταν γυμνοί και ξεκίνησαν τον δρόμο τους έχοντας τη χάρα ότι ο ένας γνώρισε τον άλλο. Ήταν η αρχή ενός ταξιδιού χωρίς τέλος. Μπορεί κανείς να καταλάβει πόσο συνταρακτική ήταν εκείνη η στιγμή για αυτές τις δύο ψυχές που μόλις είχαν βγει από την αδιατάραχτη άγνοια και είχαν ριχτεί στην απεραντοσύνη μιας εχθρικής και ανεξιχνίας της γης, ενιδρώτη του προσώπου σου. Έτσι ο άνθρωπος, η κορονής της φύσεως, έφτασε στη γη με σκοπό να μάθει γιατί γεννήθηκε ή γιατί τον έστειλαν εδώ. Και με τη βοήθεια του ανθρώπου γνωρίζει και ο δημιουργός τον εαυτό του. Αυτή η πορεία ονομάστηκε εξέλιξη και τη συνοδεύει πάντοτε η οδυνηρή διαδικασία της αυτογνωσίας. Από μια άποψη όλοι περνούν από αυτή τη διαδικασία, καθώς μαθαίνουν τη ζωή, τον εαυτό τους και τους στόχους τους. Βέβαια, κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί όλη τη γνώση που έχει συσσωρευτεί από την ανθρωπότητα, ωστόσο η εμπειρία της ηθικής, εσωτερικής αυτογνωσίας, είναι ο μόνος στόχος της ζωής καθενός και μοιάζει πάντοτε καινούρια. Ο άνθρωπος προσπαθεί συνεχώς να συντονιστεί με τον κόσμο, τυραννισμένος από τη λαχτάρα να κατακτήσει το ιδεώδες που βρίσκεται έξω από αυτόν και που το αντιλαμβάνεται διαισθητικά, θεωρώντας το πρωταρχικό αξίωμα. Το ανέφικτο αυτής της κατάκτησης και η ανεπάρκεια του εγώ σε εισαγωγικά αποτελούν μόνιμες πηγές απογοήτευσης και πόνου για τον άνθρωπο. Η τέχνη λοιπόν όπως και η επιστήμη είναι μέσο για να αφομοιώσουμε τον κόσμο. Αποτελεί εργαλείο γνώση του κόσμου στη διαδρομή των ανθρώπων προς την απόλυτη αλήθεια. Αλλά εδώ σταματά κάθε ομοιότητα ανάμεσα στις δύο ενσαρκώσεις της επινοητικότητας του ανθρωπίνου πνεύματος, με τις οποίες ο άνθρωπος δεν ανακαλύπτει, απλώς παραδημιουργεί. Για την ώρα ας σημειώσουμε ότι οι αρχές που διέπουν τις δύο μορφές γνώσης, την επιστημονική και την αισθητική, διαφέρουν, αποκλίνουν σημαντικά. Με την τέχνη κατακτά ο άνθρωπος την πραγματικότητα μέσα από μια υποκειμενική εμπειρία. Στην επιστήμη, η ανθρώπινη γνώση του κόσμου προχωρεί ανεβαίνοντας μια ατέλειωτη κλίμακα, όπου νέες γνώσεις αντικαθιστούν τις παλαιές και συχνότατα η μία ανακάλυψη αναιρείται από την επόμενη, για χάρη μια συγκεκριμένης αντικειμενικής αλήθειας. Η καλλιτεχνική ανακάλυψη παρουσιάζεται κάθε φορά σαν νέα και μοναδική εικόνα του κόσμου, σαν ιερογλυφικό της απόλυτης αλήθειας. Εμφανίζεται σαν αποκάλυψη, σαν στιγμιαία, παράφορη επιθυμία να γνωρίσουμε διαστητικά και διαμιάς όλους τους νόμους του παρόντος κόσμου, την ομορφιά και την ασχήμια του, τη συμπόνια και τη σκληρότητά του, την απεραντοσύνη και τα όρια του. Όλα τούτα ο καλλιτέχνης, αυτός ο Σουιτζενέρις, η χνευτής του απόλυτου, τα εκφράζει δημιουργώντας την εικόνα. Η εικόνα προσφέρει μια γνώση του απείρου, το αιώνιο μες το πεπερασμένο, το πνεύμα στην ύλη, το απεριόριστο με συγκεκριμένη μορφή θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τέχνη είναι σύμβολο του σύμπαντος εφόσον έχει σχέση με την απόλυτη πνευματική αλήθεια που μας την κρύβουν οι θετικιστικές πρακτικές ενέργειές μας. Για να ασχοληθεί κανείς με ένα επιστημονικό σύστημα πρέπει να φτάσει μέσα από λογικέ διαδικασίες σκέψης σε ένα στάδιο κατανόησης που απαιτεί ειδική προσπάθεια. Η τέχνη απευθύνεται σε όλους. Με την ελπίδα ότι θα αφήσει ίχνη, θα γίνει αισθητή, θα συνταράξει και θα γίνει αποδεκτή. Θα κερδίσει ανθρώπους όχι με αδιάσυστα λογικά επιχειρήματα, παρά με την πνευματική ενέργεια με την οποία φορτίζει ο καλλιτέχνης ένα έργο. Και η μόνη προκαταρτική μάθηση που απαιτεί η τέχνη δεν συνιστά επιστημονική εκπαίδευση παρά ξεχωριστό πνευματικό μάθημα. Η τέχνη γεννιέται και στεριώνει εκεί όπου υπάρχει διαχρονική και ακόρεστη δίψα για το πνευματικό, το ιδεώδες, μια δίψα που οδηγεί τους ανθρώπους στην τέχνη. Η σύγχρονη τέχνη έχει πάρει λανθασμένη τροπή, καθώς εγκαταλείπει την αναζήτηση του νοήματος της ύπαρξης και επικυρώνει την αυταξία του ατόμου. Ό,τι η είναι τέχνη αρχίζει να μοιάζει εκεντρική ενασχόληση διαβλητών προσώπων που υποστηρίζουν ότι κάθε ατομική δραστηριότητα έχει καθ' αυτήν αξία απλώς και μόνο ως επίδειξη πεισματικής επιμονής. Στην καλλιτεχνική δημιουργία όμως η προσωπικότητα δεν επιβάλλεται παρά υπηρετεί μια άλλη, υψηλότερη και συλλογική ιδέα. Ο καλλιτέχνης είναι πάντοτε υπηρέτη και προσπαθεί μονίμως να ξεπληρώσει το χάρισμα που του δόθηκε. Αλλά ο σύγχρονος άνθρωπος δεν θέλει να κάνει την παραμικρή θυσία, ακόμα και αν μόνο με τη θυσία επιβεβαιώνεται. Αυτά τα βασικά πράγματα σιγά σιγά τα ξεχνούμε, και χάνουμε αναπόφευκτα κάθε αίσθηση του προορισμού μας. Όταν αναφέρομαι στην επιθυμία για το ωραίο, στο ιδεώδες, ως τελικό σκοπό της τέχνης, η οποία και γεννιέται από τη δίψα για αυτό το ιδεώδες, δεν εννοώ διόλου ότι η τέχνη θα έπρεπε να μείνει μακριά από τη βρωμιά σε εισαγωγικά του κόσμου. Το αντίθετο η καλλιτεχνική εικόνα είναι πάντοτε μετωνυμία, όπου το ένα υποκαθιστά το άλλο, το μικρό υποκαθιστά το μεγάλο. Ο καλλιτέχνης όταν θέλει να μιλήσει για κάτι ζωντανό, χρησιμοποιεί κάτι πεθαμένο. Όταν θέλει να μιλήσει για το άπειρο, δείχνει το πεπερασμένο. Υποκατάσταση Το άπειρο δεν μπορεί να γίνει ύλη, αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε την ψευδέστηση του απείρου, την εικόνα. Ασκήμια και ομορφιά περιέχουν η μία την άλλη. Αυτό το θαυμαστό παράδοξο, με όλο τον παραλογισμό του, διαποτίζει την ίδια τη ζωή και δημιουργεί στην τέχνη την πληρότητα, όπου ένταση και αρμονία γίνονται ένα. Η εικόνα κάνει χειροπιαστή μια ενότητα όπου, πολύμορφα διαφορετικά στοιχεία συγκλίνουν και εφάπτονται. Μιλούμε για την εικόνα. Περιγράφουμε με λόγια την ουσία της. Αλλά αυτή η περιγραφή δεν είναι ποτέ επαρκής. Δημιουργούμε μια εικόνα και την κάνουμε αισθητή. Μπορεί να γίνει αποδεκτή ή όχι. Δεν μπορεί όμως να γίνει κατανοητή εγκεφαλικά. Την ιδέα του απείρου δεν την εκφράζει κανείς με λόγια ούτε την περιγράφει αλλά μπορεί να τη συλλάβει μέσω της τέχνης που κάνει χειροπιαστό το άπειρο στο απόλυτο φτάνει κανείς με την πίστη και τη δημιουργική πράξη ο μόνος όρος του αγώνα για το δικαίωμα στη δημιουργία είναι η πίστη στην κλίση σου η ετοιμότητα να υπηρετήσεις και η άρνηση να συμβιβαστείς η καλλιτεχνική δημιουργία απαιτεί από τον καλλιτέχνη να χαθεί εντελώ με την απόλυτη, τραγική έννοια της έκφρασης αυτής. Έτσι, αν η τέχνη εμπεριέχει το ιερογλυφικό της απόλυτης αλήθειας, αυτό το ιερογλυφικό αποτελεί πάντοτε εικόνα του κόσμου, η οποία φανερώνεται εσαΐ στο έργο. και αν η ψυχρή θετικιστική επιστημονική γνώση του κόσμου θυμίζει ανέβασμα σε μιαν ατέρμονη σκάλα, η τέχνη που είναι στους αντίποδες της επιστήμης προτείνει ένα απέραντο σύστημα από τέλειες και εντελείς σφαίρες. Μπορεί η μία σφαίρα να συμπληρώνει ή να αντιτίθεται στην άλλη, αλλά ποτέ δεν αλληλοαναιρούνται. Αντίθετα, αλληλοεμπλουτίζονται και σχηματίζουν μια νέα καθολική σφαίρα που εκτείνεται στο άπειρο. Κάθε έγκυρη και αιώνια ποιητική αποκάλυψη φανερώνει ότι ο άνθρωπος είναι ικανός να αναγνωρίσει πως πλάστηκε, κατ' εικόνα και ομοίωση τίνος και να δώσει έκφραση σε αυτή την αναγνώριση. Επιπλέον, η μείζων λειτουργία της τέχνης είναι η επικοινωνία εφόσον η αλληλοκατανόηση είναι μια δύναμη που ενώνει τους ανθρώπους και το πνεύμα επικοινωνίας είναι μία από τις πιο σημαντικές πλευρές της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Τα έργα τέχνης, αντίθετα με τα επιστημονικά, δεν έχουν πρακτικούς στόχους με καμιά ηλική έννοια. Η τέχνη είναι μεταγλώσσα με την οποία οι άνθρωποι προσπαθούν να επικοινωνήσουν να μεταδώσουν πληροφορίες για τον εαυτό τους και να αφομοιώσουν την εμπειρία των άλλων. Στοιχεία που δεν έχουν σχέση με πρακτικά ωφέλη. Παρά με τη συνειδητοποίηση της ιδέας της αγάπης που το νόημά της έγκυται στη θυσία, στο άκρο αντίθετο του πραγματισμού. Μου είναι αδύνατο να πιστέψω πως ένας καλλιτέχνης μπορεί ποτέ να εργαστεί μόνο και μόνο για να εκφραστεί σε εισαγωγικά. Η έκφραση του εαυτού του δεν έχει νόημα αν δεν βρίσκει ανταπόκριση. Για να δημιουργηθεί πνευματικός δεσμός με τους άλλους, η έκφραση αυτή πρέπει να αποτελεί μια οδυνηρή πορεία που δεν έχει κανένα πρακτικό όφελος. Να είναι εν τέλει πράξη θυσίας. Πάντως, σίγουρα δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς μαζί της για να ακούσει απλώς και μόνο τον αντίλαλό του. Η διέστηση παίζει ρόλο και στην επιστήμη και στην τέχνη και ίσως είναι το μόνο κοινό στοιχείο σε αυτούς τους δύο αντιθετικούς τρόπους κατάκτησης της πραγματικότητας. Εν τούτης, το φαινόμενο της διέστησης, παρόλη τη μεγάλη σημασία του και για τους δύο χώρους, είναι διαφορετικό στην ποιητική δημιουργία και διαφορετικό στην επιστημονική έρευνα. Επιπλέον, ο όρος κατανόηση σημαίνει εντελώς διαφορετικά πράγματα σε αυτές τις δύο σφαίρες δραστηριότητας του ανθρώπου. Κατανόηση με επιστημονική έννοια σημαίνει συμφωνία σε κάποιο εγκεφαλικό, λογικό επίπεδο είναι διανοητική πράξη παρόμοια με τη διαδικασία απόδειξης ενός θεωρήματος. Κατανοώ μια καλλιτεχνική εικόνα σημαίνει αποδέχομαι αισθητικά το ωραίο σε επίπεδο συγκινησιακό ή υπερσυγκινησιακό. Η διέστηση του επιστήμονα ακόμα κι αν μοιάζει έκλαμψη, έμπνευση είναι πάντα κώδικας που συμβολίζει κάποιο λογικό συμπέρασμα σημαίνει ότι δεν έχουν καταγραφεί όλες οι αναγνώσεις που βασίζονται στη διαθέσιμη πληροφορία. Θεωρητικά έχουν γίνει. Η μνήμη της συγκρατεί, μόνο που δεν εμφανίζονται ως κεκτημένα στοιχεία. Με άλλα λόγια, η γνώση του νόμου ορισμένων περιοχών της επιστήμης επέτρεψε να παραληφθούν ορισμένα ενδιάμεσα στάδια ακόμα κι αν μια επιστημονική ανακάλυψη φανεί αποτέλεσμα έμπνευση. Η έμπνευση του επιστήμονα δεν έχει τίποτα κοινό με την έμπνευση του ποιητή. Γιατί η εμπειρική διαδικασία της διανοτικής γνώσης δεν μπορεί να εξηγήσει πώς γεννιέται μια καλλιτεχνική εικόνα. Εικόνα μοναδική, αδιέρετη, επινοημένη, σε διαφορετικό επίπεδο από τη νόηση. Και εδώ Υποστηρίζεται υπό η ορολογία. Στην επιστήμη, τη στιγμή της ανακάλυψης, η διέστηση αντικαθιστά τη λογική. Στην τέχνη, όπως και στη θρησκεία, η διέστηση ισοδυναμεί με πεποίθηση, με πίστη. Είναι κατάσταση του νου και όχι τρόπο σκέψης. Η επιστήμη είναι εμπειρική, ενώ τη σύλληψη της εικόνας την καθορίζει η δυναμική της αποκάλυψης. Πιο συγκεκριμένα μιλώ για ξαφνικές εκλάμψεις, σαν να ανοίγουν πρώτη φορά τα μάτια μας, όχι όμως ως προς κάτι επιμέρους, αλλά ως προς το σύνολο, το άπειρο, ό,τι δεν ταιριάζει με την ενσυνείδητη σκέψη. Η τέχνη δεν σκέφτεται λογικά, ούτε διατυπώνει κάποια λογική της συμπεριφοράς εκφράζει το δικό της πιστεύω. Αν στην επιστήμη είναι δυνατό να αιτιολογήσει κανείς την αλήθεια μιας περίπτωσης και να την αποδείξει λογικά στους αντιπάλους του, στην τέχνη είναι αδύνατο να πείσει κάποιον άλλον ότι έχεις δίκιο. Αν οι εικόνες σου τον άφησαν αδιάφορο, αν δεν κατάφερα να τον κερδίσουν με μια νέα αλήθεια για τον κόσμο και τον άνθρωπο, αν μόνος απέναντι στο έργο απλούστατα βαρέθηκε. Ας πάρουμε παράδειγμα τον Λέοντα Τολστόη, κυρίως τα στα οποία αποζητά με ιδιαίτερη επιμονή μια πιστή αναλυτική έκφραση των ιδεών του και μια ηθική έμπνευση. Η καλλιτεχνική εικόνα που δημιουργεί κάθε φορά παραμερίζει τα ιδεολογικά της όρια, αρνιέται να ταιριάξει στο πλαίσιο που της επιβάλλει ο δημιουργός της το αμφισβητεί και καμιά φορά αντιτίθεται από ποιητική άποψη στο δικό της λογικό σύστημα. Το αριστούργει μαζί αυτόνομα και ασκεί τεράστια αισθητική και συγκινησιακή επίδραση ακόμα και όταν διαφωνούμε με το βασικό αξίωμα του συγγραφέα. Συχνά γεννιέται ένα μεγάλο έργο από τις προσπάθειες του καλλιτέχνη να ξεπεράσει τα αδύνατα σημεία του, τα οποία δεν εξαφανίζονται, αλλά και δεν εμποδίζουν να γίνει το έργο. Ο καλλιτέχνης μας φανερώνει τον κόσμο του και μας αναγκάζει είτε να τον αποδεχτούμε, είτε να τον απορρίψουμε, θεωρώντας τον άσχετο και μη πιστικό. Η σκέψη του υποτάσσεται στη δημιουργία της εικόνας, είναι ασήμαντη σε σχέση με τη συγκινησιακή ένταση της εικόνας του κόσμου, η οποία του έχει εμφανιστεί σαν αποκάλυψη. Στην περίπτωση κάποιου ατόμου πνευματικά δεκτικού, μπορούμε κάλλιστα να μιλήσουμε για αναλογία ανάμεσα στις εντυπώσεις που προκαλεί ένα έργο τέχνης και σε μια καθαρά θρησκευτική εμπειρία. Η τέχνη επιδρά κυρίως στην ψυχή διαμορφώνοντας την πνευματική δομή της. Ο ποιητής έχει τη φαντασία και την ψυχολογία παιδιού, γιατί όσο βαθιστόχαστες και αν είναι οι ιδέες του για τον κόσμο, οι εντυπώσεις του είναι πάντοτε άμεσες. Φυσικά μπορεί να πει κανείς ότι και ένα παιδί είναι φιλόσοφος, αλλά με μια πολύ σχετική έννοια. Και μπροστά στις φιλοσοφικές έννοιες η τέχνη τρέπεται σε φυγή. Ο ποιητής δεν χρησιμοποιεί περιγραφές σε εισαγωγικά του κόσμου, συμμετέχει στη δημιουργία του. Ευαίσθητος και ευάλωτο στην τέχνη είναι μόνο ο πρόθυμος και ικανός να εμπιστευτεί τον καλλιτέχνη, να πιστέψει σε αυτόν. Πόσο δύσκολο είναι όμως ορισμένες φορές να διασχίσουμε το κατόφλι του ακατανόητου που μας αποκόβει από τη συγκινησιακή ποιητική εικόνα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο για να έχει κανείς αληθινή πίστη στο Θεό ή ακόμα και για να νιώσει την ανάγκη για αυτήν την πίστη πρέπει να διαθέτει ορισμένο καλούπι σε εισαγωγικά ψυχής ειδικό πνευματικό δυναμικό. Σε σχέση με όλα αυτά μου έρχεται αμέσως στο νου η συζήτηση Σταυρόγκιν και Σάτοφ στους δαιμονισμένους του Ντοστογεύσκη. Διάλογος Ήθελα να μάθω τούτο εδώ. Εσείς ο ίδιος πιστεύετε στον Θεό ή όχι. Πιστεύω στη Ρωσία. Πιστεύω στην Ορθοδοξία της. Πιστεύω στο σώμα του Χριστού. Πιστεύω πως η νέα παρουσία θα πραγματοποιηθεί στη Ρωσία. Πιστεύω έχανε τα λόγια με στην παραφορά του ο Σάτοφ. «Μα στο Θεό, στο Θεό, εγώ θα, θα πιστέψω στο Θεό». Τι να προσθέσουμε εμείς, είναι μία οξυδερκέστατη ματιά στην πνευματική σύγχυση, στον ξεπεσμό και την ανεπάρκεια της ψυχής, χαρακτηριστικά που γίνονται όλο ένα περισσότερο μόνιμο σύνδρομο του σύγχρονου ανθρώπου για τον οποίο θα μπορούσαμε να διαγνώσουμε ότι πάσχει από πνευματική ανικανότητα. Το ωραίο κρύβεται από τα μάτια αυτών που δεν αναζητούν την αλήθεια, αυτών για τους οποίους η αλήθεια αντεδείκνυται. Εκείνων που βλέπουν την τέχνη και την καταδικάσουν, το γεγονός ότι δεν είναι πρόθυμοι ούτε έτοιμοι να σκεφτούν το νόημα και τον σκοπό της ύπαρξής τους, συγκαλύπτεται με τη χονδροειδή Υπεραπλουστευτική αναφώνηση «Δεν μ' αρέσει, είναι βαρετό». Τι να αντιτάξει κανείς σε κάτι που μοιάζει με φράση τυφλού όταν του μιλήσουν για το ουράνιο τόξο. Απλούστατα ας το πάρει απόφαση ότι ορισμένοι άνθρωποι παραμένουν ανέσθητοι στον πόνο που δοκίμασε ο καλλιτέχνης για να μοιραστεί με τους άλλους την αλήθεια του. Τι είναι όμως αλήθεια. Νομίζω ότι από τις πιο θλιβερές πλευρές της εποχής μας είναι η ολοκληρωτική καταστροφή κάθε ενσυνείδητης αίσθησης του ωραίου στον άνθρωπο. Η σύγχρονη μαζική παιδεία που έχει ως στόχο της τον καταναλωτή, ο πολιτισμός των υποκατάστατων σακατεύει την ψυχή των ανθρώπων, ορθώνοντας εμπόδια ανάμεσα στον άνθρωπο και στα κρίσιμα ζητήματα της ύπαρξής του της πνευματικής του ζωής. Ο καλλιτέχνης όμως δεν μπορεί να μένει κουφός στο κάλεσμα της αλήθειας. Μόνο η αλήθεια καθορίζει και οργανώνει τη δημιουργική του θέληση, καθιστώντας τον ικανό να μεταδώσει την πίστη του σε άλλους. Καλλιτέχνης χωρίς πίστη είναι σαν ζωγράφος τυφλός σε